Πώς είστε? Καλή σας μέρα. Πώς να είμαστε, όλοι είμαστε όλο αυτό το διάστημα συνετριμμένοι από το τραγικό δυστύχημα, την τραγωδία των Τεμπών, η οποία δεν είναι μόνο ότι κόστησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, βύθισε στο πένθος στις οικογένειές τους, αλλά νομίζω και όλη η χώρα έχει συνταραχθεί. Πολύ. Γιατί, όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, είναι όλα αυτά τα οποία έγιναν σε μια αλληλουχία εξελίξεων που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, σαν πολιτικό σύστημα, και πιστεύω συμφωνούμε όλοι, δεν είναι θέμα κυβερνητικό. Σιγά μη συμφωνείτε. Να βρούμε τον τρόπο που δεν θα ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εδώ είδατε, κυρία Υπουργέ, αυτό που αποκάλυψε το Open. Είναι ένας σταθμός ο οποίος είχε αφαιθεί ουσιαστικά λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι στο ενδιάμεσο πριν τα Τέμπη. Αν λειτουργούσε αυτός ο σταθμός, θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως και αποφευθεί όλο. Ένα από αυτά. Όπως αποδεικνύεται από τις τελευταίες καταθέσεις ή τέλος πάντων οστέτες εμφανίζονται, αυτές που δημοσιοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης, βλέπουμε ότι ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο της Λάρισας, για 5,5 χιλιόμετρα λειτουργούσε και είχε χρησιμοποιηθεί για τα προηγούμενα δρομολόγια, ακόμη και εκείνη την ίδια μοιραία νύχτα, δεν λειτουργήσε γιατί ο σταθμάρχης δεν το λειτουργήσε ή δεν γνώριζε να το λειτουργεί. Αλλά αυτό δεν είναι παρακάτω όμως. Δεν είναι μόνο και δεν είχε προσωπικό. Θέλω να πω ότι είναι ακριβώς όλα αυτά. Η αλληλουχία που περιγράψατε τόσο συγκλονιστική, που πραγματικά δεν έχει λόγια κανείς να πει. Αλλά το σύστημα τοπικό λειτουργούσε, θα μπορούσε να δει κανείς τις φωτεινές σημάνσεις. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω γιατί όλα αυτά οδήγησαν σε αυτήν την αλληλεγγύη εξελίξεων. Θα το βρει η δικαιοσύνη, η οποία, όπως άκουσα πριν, έχει αναβαθμίσει και την έρευνά της. Θα πάμε και στους άλλους, αλλά μισό λεπτό. Ο Καραμαλής θα βγει να μιλήσει κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να μιλήσει αυτό. Φαντάζομαι θα μιλήσει ο κ. Καραμαλής. Πότε, πού, όλοι το περιμένουν και όλο κοινά για να έρθει και όλο συντριμηχάνεται στο γύρισμα τον κύκλο. Σου λέει και ο Παλαμάς. Λέγαμε για το Σπίρτζι, που είναι ο Σπίρτζι. Ο Σπίρτζι βγήκε όμως δύο φορές και μίλησε. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, έχουν δρομολογηθεί με επιστολές του κ. Γεραπετρίτη οι κατάλληλες ενημερώσεις στο πολιτικό επίπεδο. Άρα, έχουμε εκτός από τις ενημερώσεις των πολιτικών κομμάτων, έχουμε και τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, νομίζω ότι είναι αύριο. Έχει ζητήσει η αντιπολίτευση. Μα δεν εκλήθη ο κ. Καραμαλής στην Επιτροπή. Όχι, θα σας πω την αλληλουχία. Λέω ότι ξεκινάει μια συζήτηση ενημέρωσης. Υπάρχει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που ζητούν. Τα κόμματα στην αντιπολίτευση, νομίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκληθεί. Όλα αυτά θα φέρουν ένα πλαίσιο που κάποια στιγμή ο κ. Καραμαλής θα μιλήσει. Δεν νομίζω να ότι δεν θα υπάρξει η τοποθέτησή του. Πρέπει γιατί να είναι από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την αντικειμενική ευθύνη και από εκεί και μετά θα τοποθετηθεί. Πρέπει να είναι υποψήφιο, κύριε Υπουργέ, ο κ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές και δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για θέματα των εκλογών. Και νομίζω ότι η κοινή γνώμη δεν θέλει να βλέπει κουκουρομαχίες πάνω στις εκλογές. Πάντως η λύση δεν μπορεί να είναι πολιτική λύση. Προφανώς. Όλου αυτού που βλέπουμε, γιατί λέμε όχι πολιτική, συγχαινόμαστε την πολιτική κτλ. Όμως η λύση δεν μπορεί να είναι ούτε διοικητική, ούτε να σπάμε τα κεφάλια μας, ούτε να πετάμε μολότοφ, ούτε τίποτα. Είναι πολιτική η λύση. Τελικά εκεί καταλήγουμε. Χρειάζεται απόδοση δικαιοσύνης, χρειάζεται η αλήθεια. Θεωρώ ότι αυτό το οφείλουμε στις οικογένειες των θυμάτων, γιατί μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η ασύλληπτη τραγωδία, αλλά πρώτα απ' όλους έχει συγκλονίσει τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους αυτών των νέων παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα. Σωστά επισημαίνεται ότι η λύση είναι πολιτική και σωστά επισημάνθηκε και πριν που είναι ο κ. Καραμαλής. Είναι άφαντος ο κύριος Καραμαλής, είναι άφαντοι οι υφυπουργοί, ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι άφαντος ο Γενικός Γραμματέας των Μεταφορών, ο κύριος Ξηφαράς. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ πολιτική ηγεσία σε αυτό το Υπουργείο, σαν να λειτουργούσε στον αυτόματο. Αν αυτή τη στιγμή εγώ ήταν ένας εξωγήινος στη χώρα μας και έβλεπα αυτό το πράγμα που γίνεται, θα έλεγα ότι αυτή η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ζητάει συγγνώμη για την εποχή του Τρικούπη, φτάνει στο Σιμίτι για να κατηγορήσει τελικά το ΣΥΡΙΖΑ και έχει και κάποιους άφαντους υπουργούς και υφυπουργούς που πραγματικά κανένας δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνουν. Και ο κ. Καραμαλής, εκτός όλων των άλλων, είναι και βουλευτής. Οφείλει να ενημερώσει πάνω απ' όλα το ελληνικό κοινοβούλιο, οφείλει να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες. Είδατε στον κ. Οικονόμου να λέει ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει, λες, και τον περιμένει να πιούνε καφέ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς θεωρεί ότι έτσι επικοινωνιακά θα διαχειριστεί η κυβέρνηση. Να σας πω κάτι τώρα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Δεν μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή μια μέθοδος συγκάλυψης, αποσιώπησης ευθυνών και σίγουρα το κρυφτούλι δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν, ούτε στην θεωρείτε, ούτε βέβαια στον ελληνικό λαό. Εσείς, η άποψη που εξέφρασε ο κύριος Σπίρτζης ότι δεν
φταίει σε τίποτα η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι προφανώς τη διαχείριση την έχει η κυβέρνηση και κυβέρνησε τα χρόνια. Αλλά το δεν έχει καμία ευθύνη η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς να το αποδέχεστε, τους άποψη. Αυτό που είπε ο κ. Σπίγκτζης, επειδή τον άκουσα προσεκτικά όπως τον ακούσατε κι εσείς, είναι ότι θα μιλήσει με στοιχεία και με δεδομένα. Και μίλησε με στοιχεία και δεδομένα, παρουσιάζοντας το πώς ακριβώς προχώρησε η σύμβαση, μια σύμβαση με πάρα πολλά προβλήματα, η οποία προσέκουε και σε πολλές ενστάσεις, από το ελεκτικό συνέδριο και ούτω καθεξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου, το οποίο ήταν η ολοκλήρωση της διπλής γραμμής. Ολοκλήρωσε τις σύραγγες, έκανε γέφυρες πάνω σε σεισμικά ρήγματα και ούτω καθεξής. Παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία ένα έργο υποεκτέλεση, το οποίο είχε χρονοδιάγραμμα το 2020 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έφτασε στην τύχη του. Αλλά εκτός από όλα αυτά, εκτός δηλαδή από το πολύ σημαντικό έργο της τηλεδιοίκησης, το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, υπήρχαν συμβατικά μέτρα ασφαλείας στους διόδρομους. Αυτό που λέμε δικλείδες ασφαλείας. Εκτός του ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να συμβεί αυτό το πράγμα στη διπλή γραμμή, υπήρχαν έμπειροι σταθμάρχες και κλειδούχοι. Τώρα στη Λάρισα υπηρετούν 10 σταθμάρχες, αν δεν κάνω λάθος, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούσαν 25. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο δείχνει την αποψήλωση σε επίπεδο προσωπικού. Υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας όπως το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 2020, όπως επίσης υπήρχε και το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, το οποίο ο ίδιος ο ΟΣΕ δήλωσε ότι σταμάτησε να λειτουργεί μετά από φωτιά τον Ιούλιο του 2019. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε τόσο έντονη παρέμβαση στη Βουλή, με δεκάδες ερωτήσεις των βουλευτών μας προς τον κύριο Καραμαλή και τους αρμόδους, και γι' αυτό ήταν και εργαζόμενοι και δικαίως τα κάγκελα όλη την προηγούμενη περίοδο, με εξώδικα, με κινητοποιήσεις. Τους έχετε βγάλει και στο κανάλι σας πάρα πολλές φορές και σας τα έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Και απέναντι σε όλα αυτά, η κυβέρνηση επέδειξε δυστυχώς μια πλήρη αδιαφορία και κατάληψε τους συντρόφους. Ελάτε, κυρία Αποστολάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια τομή πλέον στις ζωές όλων μας. Δεν μιλάω για τις 57 οικογένειες που η ζωή τους σταμάτησε. Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους, για το έθνος συνολικά. Είναι η τομή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Η πολιτική ευθύνη είναι διαρκής, δεν είναι στιγμιαία. Άρα η ανάληψη ή μάλλον η παρέτηση του αρμόδιου υπουργού, η οποία είναι ανολοκλήρωτη όταν σε 24 ώρες ανακοινώνει μόνος του την υποψηφιότητά του, είναι κάτι που κρίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι στιγμιαίο και δεν ολοκληρώνει την πολιτική ευθύνη, η οποία, όπως είπα και πριν, είναι διαρκής. Το λέω αυτό σε συσχετισμό με τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, όπου δηλώνει αποφασισμένος και επί της ουσίας ζητάει εντολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί είναι κάτι ενταγμένο στην στρατηγική της κυβέρνησης για την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Ενώ λοιπόν είμαστε σε προεκλογική περίοδο και έχει προηγηθεί κάτι τόσο δραματικό, τώρα δεν μπορούσε, ο Πρωθυπουργός... Μπορούσε τώρα να πει κάνω εκλογές. Όχι, δεν λέω αυτό, κύριε Καμπουράκη. Λέω ότι ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ενώ έχει προηγηθεί κάτι τόσο δραματικό, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αποφασισμένος να ξεριζώσει την τελευταία νησίδα του αναχρονιστικού κράτους. Και θέλω να θυμίσω ότι το 19, και ενώ προηγήθηκαν εκλογές στις οποίες καταλογίστηκαν πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα, ανοίγοντας επίσης μια παρένθεση ότι όποιος έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα έχει πολιτικές ευθύνες. Η επίκληση της διαχρονικής αυτής ευθύνης είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να δραπετεύσει κανείς από τις δικές του συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες. Εντάξει, όχι μόνο το 19. Μπορεί, Μιλένα, γιατί, κοίτα, επειδή είχαμε βαρεθεί, εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι έχουν ευθύνη μεγάλη και ο Καραμαλής πρέπει να μιλήσει. Αλλά, απ' την άλλη, θυμάμαι όσες φορές γινόταν κάτι και τους πρωθυπουργούς να λένε. Παρέλαβα καμένη γη, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ένα λεπτό. Έτσι. Ένα λεπτό. Και λέγαμε τότε, όλοι καμένη γη παραλάβανε. Κάποιος, το κράτος δεν έχει συνέχεια. Ένα λεπτό. Τώρα βρέθηκε ένας και λέει, παιδιά, αναλαμβάνω τις δικές μου, αναλαμβάνω και των προηγουμένων. Καταρχήν, λίγο αυτό μου φαίνεται. Εγώ, κύριε Καμπουράκη, δεν ένα λεπτό. Κύριε Καμπουράκη, ζητάω συγγνώμη, εγώ είμαι εκ μέρους όλων των προηγούμενων. Δεν το έχουμε ξανακούσει. Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Νομίζω ότι αυτό που απαιτεί
η ελληνική κοινωνία από τον κύριο Μητσοτάκη είναι να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Για τους προηγούμενους, ας αφήσει τους άλλους και να τις αναλάβουν και να τις διαχειριστούν. Τώρα ο ίδιος εγκαλείται για τις δικές του ευθύνες. Ένας πρωθυπουργός, λοιπόν, που κέρδισε με μια μεγάλη πλειοψηφία το 19 τις εκλογές και με κύριο αφήγημα ένα σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος, το περιβόητο επιτελικό κράτος, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξανακούσει αυτόν τον επιθετικό προσδιορισμό μετά το ατύχημα στα Τέμπη, και που αυτή τη στιγμή, εάν επικεντρωθούμε στην τραγωδία, γιατί ξέρετε, αν ξεχάσουμε την τραγωδία, έχουμε την Καμένη Εύβοια, έχουμε το Χιονιά και την Αττική Οδό, έχουμε τις απευθείες αναθέσεις, έχουμε τις 80.000 αιτήματα των φορολογουμένων στις εφορίες, έχουμε τις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για ηλεκτροδοτήσεις στο ΔΔΕ, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν αυτιά για να ακουστούν αυτά. Αν μείνουμε στο επιτελικό κράτος, η τραγωδία των Τεμπών ακυρώνει την υποτιθέμενη διαχειριστική επάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Άρα, αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι εδώ έχουμε μία τραγωδία στο τέλος της πλήρους τετραετούς θητείας μιας κυβέρνησης, η οποία, εάν έκανε τα απαραίτητα βήματα, και τα απαραίτητα βήματα αφορούν πρώτον στην περιβόητη σύμβαση 7-17, που στην τετραετία της θα μπορούσε να έχει ξεμπλοκάρει, αλλά δεύτερον σε όλα τα υπόλοιπα πιο ήπια μέτρα, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να εκμηδενήσουν το ανθρώπινο λάθος. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Φανταστείτε, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, εάν ο προγραμματισμός του Πρωθυπουργού ήταν διαφορετικός. Αν δηλαδή η προγραμματισμένη επίσκεψη, επιθεώρηση και εξαγγελία είχε γίνει μια μέρα πριν, αν σήμερα θα είχαμε κυβέρνηση και αν η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης δεν θα είχε ένα συντριπτικό περιεχόμενο όπως θα όφιλε να έχει. Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Αποστολάκη, έχει χρηματίσει πολλά χρόνια υπουργός και αντιλαμβάνεται. Όχι πολλά χρόνια, κύριε. Όχι πολλά χρόνια, κύριε Πέτσα. Έχω χρηματίσει μερικούς μήνες υφυπουργός. Την ανέλαβε. Και ακριβώς επειδή έχω χρηματίσει κάποια χρόνια υφυπουργός, για την ακρίβεια 18 μήνες υφυπουργός ανάπτυξης και 5 μήνες υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, έχω υψηλή αίσθηση της πολιτικής ευθύνης που αντιστοιχεί σε κάθε πολιτικό πρόσωπο. Αυτό ακριβώς που λέτε, όταν είστε 2 χρόνια σε κυβερνητικές θητείες, λέω ότι η πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε πλήρως από τον Κώστα τον Καραμαλή αμέσως. Όσον αφορά την ευρύτερη ευθύνη, ο Πρωθυπουργός, φυσικά όταν μιλάει για ευθύνες, αποδέχεται το δικό του μέρος των ευθυνών. Θα ήθελα να ακούσω, εάν υπάρχουν ευθύνες, να τις αναλάβουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, δια του κύριου Σπίρτζη και όσα έχει φανεί και έχει πει ο κύριος Τσίπρας τελευταίες μέρες, δεν δέχεται ότι έχει κάποια ευθύνη. Ας το κρίνουν οι πολίτες αυτό. Όσον αφορά το θέμα του τι κάναμε εμείς. Εμείς ξεμπλοκάραμε μια σύμβαση. Αυτά έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές. Να πάω στο διατάφτα σε δύο θέματα και με ρωτάτε τι θέλετε. Σε παρακαλώ. Θέλω άλλο. Γιατί αυτά συνέχεια τα λένε κάθε μέρα. Αυτοί που είναι στον δρόμο, τι φωνάζουν, τι πιστεύεις εσύ. Εσείς τι πιστεύετε. Εναντίον ποιου είναι, τι θέλουν, τι ζητάνε. Αλλάζει. Χωρίστηκε η χώρα και είναι η προ-Τέμπη και μετά τα Τέμπη ή όχι. Είναι πλασματικό αυτό. Θα σας πω αμέσως, αλλά ήθελα να πω δύο σημεία τα οποία δεν είναι έτσι. Για την ακρίβεια της τοποθέτησης, γιατί δεν ήθελα να διακόπτω. Πρώτον, εμείς από το 19 και μετά παραλάβαμε μια σύμβαση η οποία δεν είχε προχωρήσει καθόλου το 16, το 17, το 18, το πρώτο του μισό του 19. Το περίπου 18% της τηλεδιοίκησης ήταν λειτουργικό. Έχουμε φτάσει σήμερα στο 70% και μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τον κύριο Γεραπετρίτη και το χρονοδιάγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα της τηλεδιοίκησης. Ένα. Άρα δεν είναι ότι κάναμε κάτι από το 19 και μετά. Το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με αυτά που είπε πριν η κυρία Σβίγκου. Φυσικά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την απαξίωση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Όλες οι κυβερνήσεις που προσπάθησαν να διαχειριστούν το θέμα μετά τη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα έχουν τη δική τους συγκεκριμένη ευθύνη. Από το 2014 και μετά, λοιπόν, που προχώρησε η σύμβαση με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί το έργο γρήγορα. Δεν ολοκληρώθηκε και την ευθύνη αυτή θα πρέπει να τη δει κανείς μόνο στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά. Τώρα, για αυτό που με ρωτάτε, ο κόσμος έχει οργή, δικαιολογημένη οργή, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί να διανοηθεί. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι έρχονται, ας το πούμε έτσι, στο αντίθετο ρεύμα, δύο τρένα και συγκρούονται. Είναι κάτι το οποίο είναι εξοργιστικό. Τι συμβαίνει, καταγράφεται και στις πρώτες δημοσκοπήσεις που το είδαμε, μια αύξηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Δεν πρέπει να επιτρέψουν τα πολιτικά κόμματα, δεν αναφέρω μόνο για την κυβέρνηση, αναφέρομαι και στα άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν πρέπει να επιτρέψουν αυτή η αδιευκρίνηση της ψήφου να γίνει αντισυστημική, δηλαδή να τσουβαλιάσουμε ότι όλοι είναι ίδιοι. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις για τον τόπο, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
υπάρχει και αποδεικνύεται. Γιατί δεν είναι μόνο τα παραδείγματα που είπε η κυρία Αποστολάκη. Δεν διαχειριστήκαμε την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την μεταναστευτική κρίση, την κλιματική κρίση που είναι συνεχώς εδώ. Δεν έχουμε μια χώρα που αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχουμε μια μείωση της ανεργίας ακόμα για τους νέους που έχουν δίκιο να είναι οργισμένοι πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εγώ θέλω να μηδενίζω κάτι. Και θέλω να συμβολισμό με τις τάσεις πάνω σε αυτά που έχουμε φτιάξει και να πάμε πιο μπροστά. Κύριε Πέτσα, δεν έχετε ένα συμβολισμό με τις πράξεις σας. Δεν εκπέμπεται ένα συμβολισμό η πολιτική. Η ανάλυση πολιτικής ευθύνης δεν πρέπει να είναι πρακτική. Σας είπα, παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής. Εσείς μου λέτε κάτι άλλο. Όχι, άλλο λέω. Ο κόσμος εκεί έξω, επειδή μιλάμε κάθε μέρα με κόσμο. Ένα από τα πράγματα που λέει είναι ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος παραιτήθηκε έχοντας αντικειμενική ευθύνη, όπως λέτε, θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Σας είπα, για τις εκλογές δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί πιστεύω δεν είναι ότι είναι θέμα εκλογών αυτό. Δεν είναι θέμα εκλογών αυτό. Είναι θέμα πολιτικής στάσης, κατά τη γνώμη μου, πριν φτάσουμε στις εκλογές. Την πολιτική ευθύνη, όπως την είπε και την πολιτική λύση, την περιέγραψε πριν ο κ. Καμπουράκης, θα δοθεί στις εκλογές. Και είπε και η κυρία Αποστολάκη ότι έγινε ένα τραγικό δυστύχημα με τόσες απώλειες ανθρώπινων ζώων κοντά στις εκλογές. Επομένως, αυτό θα είναι ένας παράγοντας που θα καθορίσει την ψήφο των πολιτών. Όχι ο μόνος. Γιατί έτσι γίνεται πάντα, ο πολίτης κρίνει μια πορεία και επιλέγει τα πολιτικά κόμματα που πιστεύουν ότι θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Εγώ επιχειρηματολογώ το και λέω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στη χώρα. Ποιοι θα τον εκπροσωπούν. Μπορούν να γίνουν περισσότερα. Το πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να επιλέγει ποιοι θα τον εκπροσωπούν. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό είναι δεδομένο. Και σε κάθε πολιτικό σχηματισμό υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία ποιος επιλέγει τις υποψήφιες. Ο Παναγιώτης λέει και εγώ λέω ότι αυτή η παράταση της εκκρεμότητας με τον Καραμαλή σας κάνει ζημιά. Η κοινωνία αυτό. Και αν δεν το καταλαβαίνω, ο Καραμαλής πρέπει να το καταλάβει με Μητσοτάκη. Η κοινωνία λέω το λέει αυτό. Εσείς τι κάνετε. Η κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι περιμένετε απάντηση για αυτό το θέμα. Σας είπα, εγώ όμως έχω μια αρχή αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να συζητάμε για θέματα που πολλοί θα βλέπουν ως κοκορομαχία. Δεν είναι κοκορομαχία. Λοιπόν, καταρχάς, ο κύριος Πέτσας, καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε όλοι σε δύσκολη θέση λόγω του πένθους που υπάρχει. Εγώ θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον κύριο Πέτσα και για τη δήλωση που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες. Ότι δηλαδή ένα τσουβάλιασμα ευθυνών και η επίκληση των διαχρονικών ευθυνών, αυτό δηλαδή το οποίο κάνει κατά κόρον η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οδηγεί στην ατιμωρησία και στην συγκάλυψη. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια δήλωση που σας θυμά. Αν αποδοθούν ευθύνες στον κύριο Σπίτζη, δεν θα τις δεχτείτε. Η δικαιοσύνη δεν είναι σε εξέλιξη. Αυτή είναι μια δήλωση που σας θυμά. Εγώ είπα κάτι ακόμη. Αυτή είναι μια δήλωση που σας θυμά, κύριε Πέτσα. Είπα ότι πρέπει οι ευθύνες να αποδοθούν από τη δικαιοσύνη άμεσα, δίκαια και ονομαστικά. Δεν θυμά όμως κανέναν να διαγράφει αυτά που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι το 16, το 17, το 18 δεν έγινε τίποτα. Αλλιώς το 18 δεν θα ολοκληρωνόταν το έργο της διπλής γραμμής. Φυσικά και έγινε. Αν δεν ολοκληρωνόταν η διπλή γραμμή, καμία τηλεδιοίκηση δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και προχώρησε στο 70%. Δεν θέλω όμως πραγματικά να σταθώ μόνο σε αυτό. Θέλω να σταθώ και σε αναφορικά και με αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ότι όλη αυτή η επιτελικότητα και το ψηφιακό του κράτους τελικά το είδαμε ως χώρα μόνο στις υποκλοπές. Μόνο εκεί λειτουργήσε αυτό το περίφημο ψηφιακό κράτος. Γιατί σε όλη την άλλη. Εντάξει, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Στην καθημερινότητα κάτι έχει. Βλέπουμε ένα λούστρο του επιτελικού κράτους. Το οποίο στα Τέμπη. Και το λέω με πολύ μεγάλη. Τα έκανε μαντάρα. Είδαμε τη σαπίλα που κρύβεται πίσω από αυτό. Και όλα αυτά δεν τιμούν ούτε την κυβέρνηση, ούτε τιμούν κανέναν ο οποίος δεν μπορεί αυτά να τα αναδείξει. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι που δεν χρειάζεται να το θυμίσω, αλλά πρέπει να το θυμίσω. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έχασε τις εκλογές. Η κυβέρνηση Τσίπρα έχασε τις εκλογές. Η απόδοση ευθυνών, η οποία είναι το βασικό αίτημα των μεγάλων συλλαλητηρίων που συμβαίνουν και θα συμβούν την Πέμπτη και θα συμβαίνουν, είναι απόδοση δικαιοσύνης για το αδίκημα των τεμπών και όχι διαχρονικά για όλες τις κακοδημονίες του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι. Όποιος διοικεί, κληρονομεί. Όποιος διοικεί, κληρονομεί παρατυπίες και παραλήψεις, έρχεται για να τις καλύψει. Όποιος διοικεί, πληρώνει, όπως είπατε, και έχει την ευθύνη. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λαός στην πορεία μιας τετραετίας, κύριε Αποστολάκη. Τελείωσε η τετραετία. Όλα, όλα, τελείωσε η τιμία. Θα κρεθούν όλα.